την ίδρυση νέου κόμματος με την ονομασία Νέα Μέρα, δηλαδή Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση, ανακοίνωσε χθες στην Αθήνα ο Λαρισαίος πρώην Υπουργός Χρήστος Ζώης, που είναι και ο προσωρινός πρόεδρος του νεοιδρυθέντος κόμματος. Σύμφωνα με την διακήρυξη του κόμματος, η Νέα Μέρα επιδιώκει την δημοκρατικοποίηση της δημοκρατίας με ψήφιση νέου καταστατικού χάρτη με δημοψηφίσματα, εφαρμόζοντας έτσι την καταστατική δέσμευση για συμμετοχική δημοκρατία, την παραμονή στην Ευρωζώνη αλλά όχι με κάθε κόστος, την απόρριψη οποιασδήποτε διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης που τίνει να λάβει χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής ολοκληρωτικής ηγεμονίας, την πλήρη αναμόρφωση του δικαιϊκού συστήματος και την απόλυτη ανεξαρτησία των εξουσιών, την ανάδειξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου με συνοχή και αλληλοσεβασμό των λαών, την οργάνωση ελληνοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών με αρχές και αξίες και την αξιοποίηση ολόκληρου του ελληνισμού απανταχού της γης με κεντρικό άξονα «Η Ελλάδα είσαι εσύ». Όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα είναι προορισμένο να αποτύχει. Γιατί πολύ απλά, και αυτό το ομολόγησαν οι ίδιοι, φτιάχτηκε για να αποτύχει. Εμείς δεν τρέχουμε αυταπάτες. Καμία πολιτική δεν μπορεί να αποδώσει όσο αυτή πρέπει να εφαρμοστεί εντός του πλαισίου που ορίζουν οι δανειστές μας. Και αυτό είναι φυσικό. Άλλες οι δικές τους επιδιώξεις και συμφέροντα, άλλες οι δικές μας ανάγκες και προτεραιότητες. Μας φόρτωσαν με χρέη, εκβιάζουν και βάζουν χέρι στον εθνικό μας πλούτο. Δυστυχώς όμως, πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Κάποιοι από εμάς τους άνοιξαν την πόρτα. Βουλιάξαμε στις ψευδεστήσεις μιας δανεικής ευημερίας. Μέχρι το συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί όπως προγραμματίζεται στο τέλος Ιουνίου, το κόμμα θα διοικείται από τα 21 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο και τον Μιχάλη Γιαννάκη, πρώην βουλευτή Βιωτίας που ανέλαβε Γενικός Γραμματέας. Στην παρούσα Βουλή, η Νέα Μέρα θα διαθέτει δύο ανεξάρτητους τώρα βουλευτές, τον εκλεγμένο με τους Ανέλ στη Β' Πειραιά Γιάννη Κουράκο και τον εκλεγμένο με τη Νέα Δημοκρατία στη Φθιώτιδα Νίκο Σταυρογιάννη. Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είναι μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μανώλης και ο Γιώργος Ρωμανιάς.